και ένα δεύτερο νέο πρόβλημα για σένα. Νομίζω ότι έχεις έρθει πάνω από να πάλι μια μεταβατική περίοδος. Τώρα κάτι παρεμφερές θα θεωρήσουμε. Η διαφορά είναι ότι τότε το καινούργιο πρόσωπο ήμουν εγώ και όχι 10 και 15 καινούργια άτομα. Νομίζω εντάξει, κάθε ομάδα κάνει τον κύκλο της. Ήρθε η στιγμή για αυτή την ομάδα να κύκλισει κύκλος. Είτε θα γινόταν φέτος είτε του χρόνου, κάποια στιγμή θα γινόταν σίγουρα αυτό. Είναι καινούργιο ξεκίνημα, νέες φιλοδοξίες, νέα πρόσωπα. Ο Παναθηναϊκός πάντα όμως στοχεύει πολύ ψηλά και πάντα για τους τρεις μεγάλους στόχους. Πόσο δύσκολη ήταν και η δική σου απόφαση να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό μετά από τις πρόσφατες? Δεν νομίζω. Από τη στιγμή που με προσέγγισε ο Παναθηναϊκός για να συνεχίσουμε συνεργασία, δεν νομίζω θα ήταν δύσκολο για κανένα να αρνηθεί. Από εκεί και πέρα κάθισαμε στο τραπέζι, τα είπαμε για λίγα λεπτά και τελείωσε. Να υποθέσω ότι και σου ευθύνε ω ένα από του λίγου παλιού που έχουν απομείνει είναι αυξημένε σε ό,τι αφορά το να βάλει του υπόλοιπου στο κλίμα ενό τόσο απαιτητικού σημαντικού. Πάντα η λειτουργία τη ομάδα ήταν με βάση αυτό ότι παλιότεροι θα προσπαθούσαν να βάλουν του καινούριου παίκτε στη φιλοσοφία, στο κλίμα, στο τι είναι Παναθηναϊκό, στο τι αντιπροσωπεύει. Έτσι και φέτο εμεί οι παλιότεροι θα έχουμε και αυτό το έργο στην πλάτη μα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ευκολότερο σημείο όμως της όλης της υπόθεσης. Ακολουθήστε Κώστα, επειδή για φιλοσοφία είναι πέρα ζητός κριτικό. Μέχρι πέρυσι λέγαμε ο Παναθηναϊκός σε μια χρονιά είναι φαβορί για τους τρεις τίτλους. Φέτος μου είναι μια έξτρα πίεση που ίσως να μην θέλετε να ακούσετε όπως στην εταιρεία. Δεν νομίζω να υπάρχει πίεση έξτρα, την άποψη ότι ίσως να έχουμε και ένα αφεντικό φέτος. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα μπει στο παρκέ απλά για να παίζει, αλλά θα πει και να κερδίσει. Και αυτό έχει να κάνει όχι μόνο για ένα παιχνίδι, αλλά για όλα τα παιχνίδια για να φτάσουμε στην κορυφή. Και με την εμπειρία σου, ποιο ήταν το πιο δύσκολο σκέλος φέτος? Νομίζω ότι δεν θα υπάρχει γενικότερα εύκολο σκέλος. Από την αρχή μέχρι το τέλος θα πρέπει να αποδεικνύουμε, θα πρέπει να είμαστε 100% έτοιμοι, γιατί οι δυσκολίες θα είναι πολλές και θα πρέπει να τις υπερπηδήσουμε. Μπορεί να το πιο δύσκολο outsider φέτος να έχουμε δει πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια. Αυτό θα μπορούσα να το πείτε εσείς. Παρ' όλα αυτά όμως, κατά την άποψή μου, δεν θα μπορούσα να δώσω το τίτλο στο Παναθηναϊκό ποτέ, το τίτλο του outsider. Σίγουρα δεν είναι από τα φαβορί. Από εκεί πέρα όμως, θα είναι μια ομάδα που θα διεκδικήσει τα πάντα. Πώς θα περιμένει τη στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού σε μια τόσο κρίσιμη καμπή για την μεταβατική περίοδο για το σύλλογο? Ο κόσμος έχει δείξει τη στήριξή του και την αγάπη του στην ομάδα σε δύσκολες στιγμές τα τελευταία χρόνια. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για αυτόν τον κόσμο. Φέτος ζητάμε κι εμείς λιγάκι μια στήριξη στην αρχή, μια περίοδο χάριτος, γιατί ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολα πράγματα, πολλά νέα πρόσωπα από τη διοίκηση μέχρι και τους παίκτες.